Οι κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών είναι καθημερινό φαινόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο και ένας δικαιολογημένος φόβος για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Eurostat, τη διετία 2015-2017 η χώρα μας είχε τη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις καταγεγραμμένες κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για εκείνο το διάστημα, κατά μέσο όρο, στην Ελλάδα υπήρξαν 269 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Αν αναρωτιέστε, πρώτη χώρα ήταν το Λουξεμβούργο, με 328 κλοπές. Μπράβο, και δεν τους το είχα. Τελευταία ήταν η Δανία, με 4 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Πιθανώς δεν ήταν κλεμμένα, ήταν δανεικά. Όχι, δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη για το λογοπαίγνιο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν αρκετοί εντός εισαγωγικών παραδοσιακοί τρόποι για ένα κυριολεκτικό Grand Theft Auto. Το σπάσιμο του παραθύρου και το πείραγμα του καλωδιού της μίζας, που βλέπουμε και στις ταινίες. Ή η διάρρηξη αντιπροσωπής αυτοκινήτων και κλοπή των εργοστασιακών κλειδιών. Γνώριζες όμως πως υπάρχουν και high-tech μέθοδοι κλοπής αυτοκινήτου που εκμεταλλεύονται χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας, όπως η είσοδος στο όχημα και η κίνηση χωρίς κλειδί, και πως τουλάχιστον μια τέτοια συσκευή ήταν μεταφιεσμένη σαν ένα Nintendo Game Boy για να περάσει απαρατήρητη? Το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021, περισσότερα από 30 Mitsubishi Outlander κλάπηκαν σε τρεις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας: το Lynch, το Wakefield και το δυτικό Yorkshire. Ελάχιστα από αυτά τα κλεμμένα οχήματα κατάφεραν να ανακτηθούν. Η αστυνομία συνέδεσε 5 από τις συνολικά 30 κλοπές της συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτου με μία σπήρα αποτελούμενη από 3 άντρες, κατοίκους του Yorkshire. Κατά τη σύλληψή τους, οι επιτίδιοι είχαν στην κατοχή τους μία προηγμένη συσκευή διάρρηξης αυτοκινήτων με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, Keyless Entry. Η συσκευή είχε σχεδιαστεί για να έχει ολόιδια εμφάνιση με τον Game Boy της Nintendo. Η μεταμφιεσμένη κονσόλα φέρεται να κοστίζει πάνω από 20.000 στερλίνες. Το μοντέλο που κατασχέθηκε λειτουργούσε μόνο το συγκεκριμένο σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί που διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο της Mitsubishi. Στην ουσία, η φορητή συσκευή χάκαρε τους κωδικούς του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας ένα επαναπρογραμματισμένο κλειδί ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο όχημα. Μόλις αντέγραφε το σήμα του κλειδιού, η συσκευή ξεγελούσε το Keyless Entry σύστημα του οχήματος. Έτσι, έδινε τη δυνατότητα στη σπήρα να ξεκλειδώσει και να κινήσει το αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι έξαρσες κλοπές στο Mitsubishi Outlander ανάγκασαν την αστυνομία να ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Βρετανικές αρχές κατόρθωσαν να συλλάβουν τους εγκληματίες στις 20 Ιουλίου. Η σύλληψη έγινε μετά από την κλοπή ενός Outlander στο Leeds χάρη σε ένα βίντεο που προήλθε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Το πλάνο της CCTV έδειχνε τους επιτίδιους να χρησιμοποιούν την τροποποιημένη κονσόλα να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο και το θέσουν σε λειτουργία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον μεταφιεσμένο Nintendo Game Boy κρυμμένο στο Ford Galaxy που χρησιμοποιούσε η σπήρα, που ήταν δικό τους και όχι κλεμμένο. Μάλιστα, στο αυτοκίνητο των ληστών βρήκαν το κινητό ενός από τα μέλη της συμμορίας. Εκεί είχε καταγράψει σε βίντεο μία κλοπή Mitsubishi Outlander, συνοδευόμενο από διάφορα σχόλια σε χλιβαστικό τόνο. Η απόλυτη περιφρόνηση που έδειχναν για τα θύματα είναι απολύτως εμφανής από τον τόνο που ακούγεται στο βίντεο που ανακτήσαμε σε ένα από τα τηλέφωνά τους, δήλωσε η επικεφαλής αστυνομικής έρευνας, επιθεωρήτρια Βίκη Βέσεη. Αυτό βίντεο στο κινητό έδωσε πολλά στοιχεία στην αστυνομία για την άσκηση της δίωξης. Συνολικά, οι τρεις Βρετανοί καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή. Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε πως αυτές οι κλοπές σηματοδοτούν τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να παραβιάσουν την τεχνολογία των αυτοκινήτων. Κάθε φορά που οι κατασκευαστές εξελίσσουν ένα νέο σύστημα για να γίνουν τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή, οι κακοποιοί θα βρουν τρόπους να το παρακάμψουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν διάφορα βρετανικά site, δεν είναι καθόλου απίθανο να εμφανιστεί μία παρόμοια συσκευή μεταμφιεσμένη ως Atari Lynx, που θα μπορεί να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων. Παρότι είναι πολύ βολικό το αυτοκίνητο να διαθέτει ένα σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι κλέφτες αυτοκινήτων έχουν αρχίσει να επωφελούνται από τέτοια συστήματα. Ως εκ τούτου, αν είσαι ένας από τους χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με keyless entry, καλό είναι να πάρεις επιπρόσθετα αντικλειπτικά μέτρα για το όχημα, όπως μπαστούνια τιμονιού και συσκευές εντοπισμού GPS. Όχι τίποτα άλλο, οι ρετρό κονσόλες παιχνιδιών φαίνεται να είναι της μόδας στις μέρες μας. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Γνωρίζατε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της κλοπής οχημάτων στην Ελλάδα? Είχατε υποψιαστεί πως ευκολίες σαν την εκκίνηση χωρίς φυσικό κλειδί θα στρέφονταν εναντίον του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου? Στο επόμενο σας αυτοκίνητο σκοπεύετε να αποφύγετε τέτοια συστήματα ή θα πάρετε επιπλέον μέτρα ασφαλείας? Γράψτε μας στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι να κάνεις. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, κανείς δεν πρόκειται ποτέ να κλέψει δικό σου αυτοκίνητο. Με τη βρώμα που θα έχει ποτίσει, ούτε για ανταλλακτικά δεν θα μπορέσει να το δώσει. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά!